κοντά μας απόψε, φίλες και φίλοι, είναι ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, ο κύριος Χρήστος Μπιάλας, ο κύριος Νάσος Μπαλέρμπας, ο κύριος Λάμπρος Παλάτζας, ο κύριος Δημήτρης Στρατούλης, ο κύριος Παντελής Τάτσης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΟΑΕ και μέλος του ΔΣ ΕΦΚΑ και ο κύριος Γιώργος Μελιγκόνης, ο γνωστός δημοσιογράφος. Πολύ ενδιαφέρουσα συντροφιά. Εντάξει, υπάρχουν μερικές εντάσεις στην κουβέντα. Όταν ηρεμούν τα πράγματα, γίνεται καλύτερη συζήτηση. Φίλες και φίλοι, υπάρχει ένα καταπληκτικό άρθρο στο Bloomberg του κυρίου Justin Fox, ο οποίος αναλύει στο άρθρο του γιατί κυριαρχεί η Γερμανία. Γιατί η Γερμανία κυριαρχεί. Και έχει διάφορα ενδιαφέροντα επιχειρήματα. Κυριαρχεί η Γερμανία, γράφει ο κύριος Fox, διότι καταναλώνουν λίγα οι Γερμανοί και μόνο δικά τους προϊόντα, ως επιτοπλίστων. Δηλαδή καταναλώνουν γερμανικά προϊόντα. Οι υπόλοιποι όλοι, από τους Έλληνες μέχρι και τους Αμερικάνους, καταναλώνουν πολλά και καταναλώνουν πάρα πολλά γερμανικά προϊόντα. Και αυτό με έβαλε σε πολύ μεγάλη σκέψη, φίλες και φίλοι. Το λέει ο Τραμπ αυτό. Δηλαδή, εμείς θα είμαστε μόνιμα τα κορόιδα, θα είμαστε συνέχεια οι εξοφιλαρούχες της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Σόιμπλε, τα αποπέδια τους, και από την άλλη θα πηγαίνουμε σε όλα τα γερμανικά προϊόντα, από Siemens, από αυτοκίνητα, από σούπερ μάρκετ κτλ. Και θα αγοράζουμε γερμανικά προϊόντα. Το βρίσκεται σωστό αυτό? Υπάρχει τρόπος αντίδρασης? Μήπως πρέπει να αντιδράσουμε? Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και άλλες επιλογές? Δεν υπάρχουν άλλες επιλογές σε προϊόντα. Πρέπει Sony και ντε και καλά να αγοράζουμε γερμανικά προϊόντα από αυτοκίνητα μέχρι καρφίτσες, όταν οι Γερμανοί έχουν απέναντι στην Ελλάδα μας τέτοια συμπεριφορά? Είναι σωστό αυτό? Είναι πολιτισμένη η συμπεριφορά της Γερμανίας απέναντι στην Ελλάδα? Μας αγαπάνε οι Γερμανοί ή μας μισούνε? Μας θέλουν να είμαστε υγιείς οικονομικά για να περνάμε καλά, να είμαστε μια ευτυχισμένη χώρα με ευτυχισμένους πολίτες, ή μας θέλουν μέσα στην κακομοιριά και μέσα στη δυστυχία? Έχουμε ξεχάσει πόσες αυτοκτονίες έχουν γίνει μέσα στη χούντα των μνημονίων? Έχουμε ξεχάσει ότι έχουμε περάσει στην επταετία και μπαίνουμε στον 8ο χρόνο με μνημόνια και έχει ο Θεός για πολλά μνημόνια όπως πάει η κατάσταση από εδώ και πέρα? Πρέπει λοιπόν να συνεχίζουμε να πηγαίνουμε και να επιλέγουμε γερμανικά προϊόντα, γερμανικά τρόφιμα, γερμανικά ρούχα, γερμανικά παπούτσια, γερμανικά αυτοκίνητα και ό,τι άλλο θέλετε? Εγώ λέω μερικές σκέψεις μου έρχονται τώρα αυθόρμητα και ήθελα να τις μοιραστώ μαζί σας, φίλες και φίλοι. Κύριε Μπαλέρμπα, έρχομαι σε εσάς. Τα πράγματα... Αν μου επιτρέπετε, και η λύση είναι να παράγουμε και εμείς καινοτόμα προϊόντα, έτσι ώστε να αναγκάσουμε και τους άλλους να καταναλώνουν δικά μας προϊόντα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαλέρμπα. Θέλω να πάω στον κύριο Παλάντζα να ακούσουμε και το σχολιασμό από τον αναπληρωτή γραμματέα τομέα επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Παλάντζα, σας ακούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Η κυρία Γεννηματά το λέει εδώ και πολύ καιρό, ότι αν επιτέλους το πολιτικό σύστημα, οι πολιτικές δυνάμεις δεν έρθουν σε ένα μίνιμουμ συνεννόησης σε αυτά που αφορούν τη χώρα, σε αυτά που αφορούν τη διαπραγμάτευση απέναντι στους εταίρους, θα είμαστε πάντα σε αυτή την κατάσταση. 8 χρόνια είμαστε από Eurogroup σε Eurogroup και περιμένουμε τι θα γίνει. Η οικονομία είναι στάσιμη, δεν μπορεί να αναπτυχθεί όταν υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, και κάθε φορά όταν τα βασικά ζητήματα που αφορούν τη διαπραγμάτευση γίνονται αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, αυτό το εκμεταλλεύονται οι δανειστές. Δεν χρειάζεται να παίζετε το κρόλ. Είμαστε ήδη, έχει ξεκινήσει η εκπομπή, δεν χρειάζεται να παίζει αυτό τώρα. Δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις. Γιατί για να λέμε το στραβό το δίκαιο τώρα, η κυβέρνηση με τα χίλια λάθη της καθυστέρησε διαπραγμάτευση, αλλά πήγαμε σε ένα Eurogroup όπου υπήρξε μια παράδεκτη στάση απέναντι στη χώρα. Ναι. Αυτό έγινε. Πολύ σωστά τα λέτε. Πολύ σωστά τα λέτε. Λοιπόν, ναι. Εάν ο κύριος Τσίπρας είναι ειλικρινής σε αυτό που λέει, ότι πράγματι είναι η ώρα να πάμε σε μια εθνική συνεννόηση, και ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να αφήσει στην άκρη τα των εκλογών και την πολιτική αντιπαράθεση, και πρέπει να κάτσουν όλοι, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, τουλάχιστον οι δυνάμεις που πιστεύουν στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, να συνεννοηθούμε στα ελάχιστα, τουλάχιστον στα ελάχιστα, γιατί οι πολίτες θα δουν και θα πάρουν και ένα διαφορετικό μήνυμα, ότι η χώρα μπορεί να αποκτήσει μια διαδρομή σταθερή σε ένα μίνιμουμ συνεννόησης, χωρίς να υπάρχει όλη αυτή η πολιτική εκμετάλλευση εις βάρος, είπε ο κ. Μπαλέρμπας πριν, έπρεπε να συνοηθούμε το 2014. Και δεν έπρεπε να συνοηθούμε το 2010, ο Σαμαράς με τον Παπανδρέο. Δηλαδή, άμα ξεκινήσουμε αυτό το γαϊτανάκι, πότε έπρεπε να συνοηθούμε? Ναι, έπρεπε να συνοηθούμε την πρώτη μέρα που είχαμε κρίση. Μάλιστα. Αυτό έπρεπε να κάνουμε. Δεν το κάναμε. Ίσως. Το είπα. Ίσως, κάντε τριπλό, κύριε Καλοκαιρινέ. Ίσως κάντε, είναι κάντε η τριπλό, ώρα ναι. αυτή τη στιγμή το να είπα, το κάνουμε. Γιατί ακόμα και αν βγούμε από αυτό το στάδιο της κρίσης, είναι τόσο γρήγορες οι εξελίξεις, οι τεχνολογικές, στην παγκόσμια οικονομία, οι αλλαγές του παγκόσμιου
στις παγκόσμιες ισορροπίες, που θα χρειαστούμε ένα πολύ σοβαρό σχέδιο που θα πρέπει να το υποστηρίξουμε όλοι για να μπορέσουν οι πολίτες, αυτές οι καινούργιες γενιές, να ζήσουν. Εσείς τα βλέπατε, κύριε Μπαλέρμπα, σαν Μπασόκ, ας πούμε, θα βλέπατε εσείς να γίνει. Κύριε Μπαλάτζα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα βλέπατε να γίνεται ένα συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών. Εμείς, η κυρία Γεννηματά, τεχνικά πώς θα γίνει η συνεννόηση. Νομίζω ότι πρέπει να είναι πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού. Προφανώς δεν θα γίνει με tweet του κ. Παπαδημούλη από τις Βρυξέλλες. Θα πρέπει κάπου πιο σοβαρά. Πιο σοβαρά η κυβέρνηση να έρθει να πει με ποιο τρόπο θέλει να συνεννοηθούμε. Αλλά αυτό είναι το τεχνικό κομμάτι. Το ουσιαστικό είναι πολιτικά να συμφωνήσουμε και νομίζω όλες οι δυνάμεις. Όλες οι δυνάμεις δηλαδή. Όλες οι δυνάμεις. Δεν θα περιμένω από τον κύριο Στρατούλη να συμφωνήσουμε, ούτε από τον Κουκουέ. Αλλά ο κ. Στρατούλης έχει άλλη λογική. Ο άνθρωπος είναι. Αλλά οι δυνάμεις που. Είναι απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Κοιτάξτε, δείτε, έχει ξαναγίνει μια συνεννόηση και ο κύριος Τσίπρας, για να ξεκαθαρίσει τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, πήγε τη χώρα σε εκλογές μετά τον Αύγουστο του 2015. Άρα, συμφωνείτε εσείς με τον κύριο Τσίπρα που ζητάει η Εθνική Γραμμή για το χρέος? Εμείς το λέμε τόσο καιρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπαλάτζα. Ήσασταν πολύ σαφείς. Είχαμε δήλωση Ευρωπαίου αξιωματούχου, φίλες και φίλοι, και κυρία Λιάκου. Παίξτε τον τίτλο που μου είπατε. Σας τηλεφώνησε πριν η συνάδελφός μας η Στέλλα Εγκαντώνα και έδωσε μία πληροφορία. Ευρωπαίος αξιωματούχος λέει δεν αλλάζει πρόταση για το χρέος. Χωρίς το Δουνουτού δεν υπάρχει ποσοτική χαλάρωση. Και τώρα έχουμε, τηλεφώνησε η πολιτική μας διδάκτρια, η Στέλλα Εγκαντώνα, και διαβάζω τον τίτλο «Κύκλοι κυβέρνησης. Ο Τσίπρας σκληραίνει τη στάση του και αφήνει το ανοιχτό το ενδεχόμενο για σύνοδο κορυφής». Να πάει δηλαδή το θέμα από τον κύριο Γκουπ, κύριε Στρατούλη. Ναι. Σύνοδο κορυφής. Να βλέπουμε τον κύριο Στρατούλη με τον κύριο Βελόπουλο. Σύνοδος κορυφής. Τι καταλαβαίνετε, κύριε Στρατούλη? Εμείς οι απλοί άνθρωποι εδώ πέρα έχουμε μπερδευτεί πάρα πολύ. Αγωνιούμε πάρα πολύ το τι θα γίνει. Όλα τα μηνύματα, για να είμαστε αληθινοί και να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Τα μηνύματα παίξουν άσχημα. Ναι. Νομίζω είναι άσχημη η κατάσταση. Νομίζω όταν άρχισε η εκπομπή, ναι, έδωσα το πλαίσιο του. Παρακαλώ, ναι, το ξέρω το δώσατε. Και το έδωσα με πολύ σαφήνεια. Τρεις αποσαφηνίσεις θέλω να κάνω. Παρακαλώ. Με πολύ καθαρό τρόπο. Καταρχήν, το ξεπούλημα των αεροδρομίων στη Φραπόρτ δεν ήταν καν ιδιωτικοποίηση, με την οποία εμείς, εγώ τουλάχιστον ιδεολογικά, και εννοώ και τη λαϊκή ενότητα, διαφωνούμε. Ναι, ναι. Να περνάνε δημόσιες υποδομές σε κερδοσκοπικά συμφέροντα. Ήταν μεταφορά, όπως είπα, σε κρατικά συμφέροντα γερμανικά, διότι η Fraport είναι δημόσιο συμφέροντος στη Γερμανία. Γι' αυτό είπα πριν σχηματικά ότι βγήκε ελληνική σημαία και μπήκε γερμανική. Είναι ξεπούλημα και της τουριστικής περιοχής και της τουριστικής πολιτικής, διότι με tour operators Γερμανούς θα κλείνουν τις θέσεις στα ξενοδοχεία, με γερμανικά αεροπλάνα θα έρχονται στην Ελλάδα, σε αεροδρόμια γερμανικά και σε ξενοδοχεία γερμανικών συμφερόντων, διότι δεν παίρνουν μόνο το δημόσιο πλούτο της χώρας, παίρνουν και τον ιδιωτικό πλούτο της χώρας. Και ξεπούλημα της ίδιας εθνικής κυριαρχίας και των όποιων προβλημάτων χτύπα ξύλο μπορεί να δημιουργηθούν αύριο. Και μάλιστα το πιο τρομερό, το πιο απαράδεκτο, το πιο ταπεινωτικό για τη χώρα μας, το πιο εξευτελιστικό για το λαό μας, είναι ότι τα λεφτά στη Fraport τα έδωσαν κατά βάση σε ελληνικές τράπεζες, οι οποίες κεφαλοποιήθηκαν με τα λεφτά του ελληνικού λαού, με τα δάνεια τα οποία δόθηκαν, και πληρώνει με μνημόνια και λοιπά. Σας διακόπτω και ζητώ συγγνώμη πολύ. Για 2 δευτερόλεπτα. Σας είπα, φίλες και φίλοι, πριν ότι ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δεν αλλάζει, λέει, η πρόταση για το χρέος και χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν υπάρχει ποσοτική χαλάρωση. Ακούσατε τι μας τηλεφώνησε η Στέλλα Εγκαντώνα. Και τώρα σας λέω τι έχει ανεβάσει το ΑΠΕ. Τέτοιες διαρροές, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τέτοιες διαρροές από Ευρωπαίους αξιωματούχους μας βγάζουν από το δίλημα εάν θα δεχτούμε ή θα απορρίψουμε τις προτινόμενες λύσεις. Μας βοηθάνε τέτοιες διαρροές από Ευρωπαίους αξιωματούχους, αν και δεν είναι στην πρόθεσή μας, μας βοηθάνε τα μάλα. Διότι μας βγάζουν από το δίλημα αν θα δεχτούμε ή θα απορρίψουμε εκ νέου τις προτινόμενες λύσεις στο Eurogroup, που αποτελεί εξάλλου και μη θεσμικό όργανο. Αποτελεί εξάλλου και μη θεσμικό όργανο. Αυτό λέει κυβερνητική πηγή στο ΑΠΕΜΠΕ, ώστε λέει να πάμε στη Σύνοδο Κορυφής. Ναι. Έχουμε επανάληψη, κύριε Στρατούλη,
Ποιας χρονιάς του 2015 είναι αυτό? Δυστυχώς, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, έχουμε επανάληψη όσων γίνονται σε 7, τα 7 χρόνια των μνημονιών. Ναι. Αυτό γίνεται πάντα, είτε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έχεις, είτε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ έχεις, είτε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου έχεις. Μάλιστα. Στη λογική των υπογραφών που έχουν μπει στα μνημόνια και στις δανειακές συμβάσεις με αγγλικό δίκαιο, παρακαλώ. Με αγγλικό δίκαιο, παρακαλώ. Πάντα όταν έρχεται η ώρα της δόσης, τώρα είναι τα 7 δις, πριν ήταν άλλες δόσεις, με το μαρτύριο της σταγόνας, στο δίνω, δεν στο δίνω, έτσι εκβιάζεται η Ελλάδα, έτσι εκβιάζεται ο ελληνικός λαός και η κυβέρνηση. Εσείς μπορείτε να πείτε στους τηλεθεατές μας, επειδή είστε γνώστης. Μα τα έχω ζήσει αυτά. Ακούστε τι θέλω να πείτε. Θέλω να πείτε το εξής. Κύριε Στρατούλη, σας παρακαλώ πολύ. Κατά τη γνώμη σας, θα πάρουμε τη δόση για να την ξαναδώσουμε τα 7,3 δις στα δάνεια, διότι αυτή είναι η δόση. Σας είπα και στην αρχή. Ομολόγο της Goldman Sachs είναι, δεν είναι. Είναι ομολόγο της Goldman Sachs. Θα πάρουμε ποσοτική χαλάρωση κατά τη γνώμη σας ή θα πάρουμε κάτι για το χρέος στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου. Σας είπα και στην αρχή, το σκηνικό που έχει στηθεί είναι πάρε τη δόση των 7 δις, όχι για να κάνουν κανένα ψυχικό στην Ελλάδα. Δίνουν τη δόση για να τους δώσει η Ελλάδα να αποπληρώσει τα δάνειά τους και τα ομολογά τους. Λοιπόν, πάρτε τη δόση και να είστε και ευχαριστημένοι. Αυτό λένε και το είπα στην αρχή. Τίποτα άλλο. Τίποτα ούτε για δάνειο κάτι ουσιαστικό. Τίποτα άλλο. Τίποτα για το, μάλλον για το δημόσιο χρέος της χώρας, ούτε για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα. Και η κυβέρνηση, δυστυχώς το λέω, αλλά έτσι είναι τα πράγματα και σας είπα, θέλω να λέω την αλήθεια, τουλάχιστον όπως την καταλαβαίνω εγώ και η Λαϊκή Ενότητα. Όλα αυτά που λέει είναι σιγά τα αίματα. Δεν έχει τη δυνατότητα, δεν θέλει να συγκρουστεί. Γιατί για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, μόνο με ρήξη με τους δανειστές την αντιμετωπίζει. Λέτε ρήξη με το Σόιμπλε. Και δεν το κάνει. Ρήξη με το Σόιμπλε. Ρήξη με το Σόιμπλε, ρήξη με την Ευρωζώνη. Ακούστε να δείτε τώρα. Με την Ευρωζώνη. Τα άλλα είναι παραμύθια. Ότι είναι απομονωμένος ο Σόιμπλε, ότι έχουν διεθνείς συμμαχίες. Παραμύθια. Πώς το λένε, Ευρωζώνη και Ευρωπαϊκή Ένωση είναι Γερμανία. Τελείωσε. Είναι Γερμανία. Όταν έχει 300 δις πλεώνασμα η Γερμανία και αυτό μεταφέρεται σαν έλλειμμα στις φτωχές ευρωπαϊκές χώρες, στις φτωχές χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και στην Ελλάδα αυτό μεταφράζεται με μνημόνιο, με λιτότητα, με υποτέλεια, με ταπείνωση, με εξευτελισμό ενός ολόκληρου λαού. Μάλιστα. Είναι Γερμανία. Ευχαριστώ πολύ. Στιγμή, περιμένετε να τελειώσω. Όταν θέλεις λοιπόν να φύγεις από αυτή τη μέγενη, πρέπει να συγκρουστείς με τους δανειστές και τη Γερμανία. Για να συγκρουστείς, πρέπει να έχεις σχέδιο. Παύσεις πληρωμών, δηλαδή διαγραφής του χρέους με εργαλείο την παύση πληρωμών, που το χρέος είναι η θηλιά στο λαιμό του ελληνικού λαού, που επειδή έχει χρέος και πρέπει να το πληρώσει, τον αναγκάζουν να κάνει μνημόνια. Άρα, διαγραφή χρέους με εργαλείο την παύση πληρωμών. Και το δεύτερο, να φύγεις από τη γερμανική φυλακή της Ευρωζώνης. Να βγάλεις εθνικό νόμισμα και να χρηματοδοτήσεις ένα αναπτυξιακό στον κύριο Τάτση. Φιλολαϊκό πολύ πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Κύριε Μπαλέρμπα, τελειώνω. Από τη στιγμή. Κύριε Στρατούλη, κάνατε και τοποθέτηση στην αρχή όμως. Τέλειωσε. Κάνατε και τοποθέτηση από δευτερόλεπτα. Και τον κύριο Τάτση και τον κύριο Μελιγκόνη. Όχι, τέλειωσε σε δευτερόλεπτα. Από τη στιγμή που ούτε η κυβέρνηση έχει ένα τέτοιο σχέδιο διεκδίκηση διαγραφής χρέους και εξόδου από την Ευρωζώνη, αλλά ούτε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι και Ένωση Κεντρών, δηλαδή η μνημονιακή αντιπολίτευση, να βγουν από την Ευρωζώνη. Σχέδιο, από τη στιγμή που δεν έχουν ένα τέτοιο σχέδιο στο τραπέζι, δεν το θέλουν και το λένε και καταστροφικό, είναι αυτονόητο ότι θα τους χορεύει στο ταψί ο κύριος Σόιμπλε και ο κάθε κύριος Σόιμπλε. Για να έρθουμε στον κύριο Τάτση να μας προσγειώσει στην καθημερινότητα. Και στην πραγματικότητα, κύριε Τάτσε, εγώ είπα και μια ιδέα. Κύριε Λιάτσο, εκεί στα χωριά μας, ξέρεις τι λένε. Για πείτε, ναι. Όσο η μούλα στέκεται, είναι το θηλυκό μουλάρι. Φόρτωσέ το. Άμα αρχίσει και τσινάει, φυλάξου. Αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, εμείς τη ζήσαμε με τα ζώα. Ξέρουμε πότε. Και αυτό πρέπει να γίνει και στην ελληνική κοινωνία. Άλλος τρόπος, γιατί αξιολογήσεις, βαθμολογήσεις κλπ. Έγιναν άπειρες από το 10 και μετά. Τα αποτελέσματα και τις συνενέσεις έγιναν. Και προκοπή δεν είδαμε. Και συνενέσεις έγιναν. Και συνενέσεις έγιναν. Και πρωθυπουργούς στηρίξαν τραπεζίτες και μάλιστα είχε και το ατύχημα προχθές, ας πούμε, με τον που έλεγε θα μας. Γιατί και αυτός υποσχέθηκε ότι τελειώνουμε. Φτιάχνουμε. Όλη η διαδικασία ήταν ότι με αυτή την κυβέρνηση θα τελειώσει. Και με τον Γιώργο το 10 και με συνέχεια. Και είδαμε όλα αυτά να είναι σε βάρος που λέμε μια λωρίδα από τους συνταξιούχους να πληρώσουν αυτά που λείπουν. Εγώ πήγα στην παραγωγή τη δεκαετία του 50 και όλοι οι συναδελφοί μου σήμερα οι συνταξιούχοι είναι εκείνης της εποχής. Αυτός ο κόσμος λοιπόν παρήγαγε, με νόμους πλήρωσε, με νόμους τους πλήρωσε
βγάλαμε μια σύνταξη να μπορέσουμε για τα γεράματα, μας τη φέρανε στη μέση και προχωράνε και με υποσχέσεις ποιες. Ότι ο προσωπικός λογαριασμός, μην ανησυχείτε, ο Κατρόγκαλος θα μείνει μόνιμα. Θα έρθει η ανάπτυξη και θα ισοσκελίσει με τους νέους που θα έχουμε διαφορά. Γιατί εμείς λέγαμε από αρχή, είναι κοινωνικός αυτοματισμός αυτός που θα γίνει με τον νέο κόσμο που θα βγει στη σύνταξη. Γιατί αυτός που βγαίνει σήμερα, όταν ο συνταξιούχος του ΟΑΕ έβγαινε με 1610 το 10. Θα εκπληρώσει όμως, πες το αυτό. Με το, πληρωμένα όλα είναι. Είναι η μόνη που βάλαμε το χέρι στη τσέπη. Και άλλοι βέβαια, αλλά γιατί 1610 και σήμερα θα παίρνει 840 αυτός που θα πηγαίνει με τον νόμο του Κατρίγκολο και μεικτά. Και μεικτά δηλαδή, αν αρχίσουν οι φορολογίες, αν αρχίσει το φορολόγιο από 12.000 που ήταν, έφτασε στα 5.700 κλπ. Πόσες συντάξεις φεύγουν εκεί, κύριε Λιάτσο? Λοιπόν, η διαδικασία είναι φτωχοποίηση του κόσμου αυτό που... Τι πρέπει να κάνουμε, για πείτε. Αυτό που είπα να κάνω. Αυτό που στην αρχή. Αυτό που κάνει η Μούλα. Αυτό που έκανε η Μούλα. Με την έννοια μόλις το. Δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή, μιλάτε για σοβαρή αντίδραση. Η αξιολόγησή μας, βγαίνουμε έξω. Βγήκαμε έξω, μας έχουν δεκτεί σε κουβέντα ότι ξέρετε, μην ακούτε αυτά που λένε οι τηλεοράσεις έξω. Η σύνταξη δεν θα υπεραχθεί ούτε ένα ευρώ. Το ίδιο μας είπε και ο Κατρόγκαλος για τον προσωπικό λογαριασμό. Είδαμε σήμερα αυτά να τα βάλουν σε πρώτο πλάνο για το. Βέβαια έχουν και ένα επιχείρημα. Δεν θα τα βάλουμε τώρα, θα τα βάλουμε το 19 και το 20. Το ίδιο αρχίσαν και με το ΕΚΑΣ. Γιατί λέτε να μας τα βάλουν και νωρίτερα. Μόλις είδαμε το προσωπικό λογαριασμό, λέμε θα έχει την τύχη του ΕΚΑΣ. Να σας ρωτήσω κάτι, είναι προσωπικό και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Τάτση. Εσείς το 2010 ήσασταν συνταξιούχος? Βεβαίως. Ήσασταν. Από το 3. Μπορείτε να μας πείτε, γιατί είστε δημόσιο πρόσωπο. Δεν είστε και πολύ μαχητικός άνθρωπος και θαραλέος άνθρωπος. Εγώ σέβομαι και εκτιμώ πάρα πολύ τις απόψεις σας. Μπορείτε να μας πείτε τι χασούρα είχατε στην προσωπική σας σύνταξη, όχι λεφτά ακριβώς. Πόσο χάσατε, 10%, 15% χάσατε τη σύνταξη? Δεν έχω να πω τίποτε. Λέω, 1510 ναι. Έγιναν σήμερα μαζί με το ένα επικουρικό που έμεινε μικρό, 1100. Λοιπόν, 410 ευρώ χάσατε. Σχρόσταγα. Το 30%. Το 30%, το 30%, ναι, βέβαια. Σχρόσταγα σε κανέναν. Κάθε μήνα... Έβαλα, όχι εγώ μοναχά. Δηλαδή γιατί... στην επταετία των μνημονίων χάσατε το 30% της σύνταξης. Βεβαίως. Συν μάλιστα. Και εκείνα που πραγματικά έπρεπε οι συντάξεις να είχαν από πληθωρισμό που λέγανε και βάζανε και κάτι παραπάνω κάθε χρόνο, 3-4% και για να καλύψει τις ανάγκες αυτές. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Τάτση. Και δεν είναι κάτι που έχουμε ευχέρεια σήμερα με τις συντάξεις να δώσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, αλλά το κάνουμε και καλά κάνουμε σαν αλληλεγγύη που έχουμε σαν οικογενειακή στήριξη. Ασφαλώς. Με αυτό το πνεύμα λοιπόν, μας λείπουν όμως από τα φάρμακα, αρχίσαν να ανοίγουν δευτέρια στα φαρμακεία. Έτσι, κάνουμε και αξιολόγηση ποιο φάρμακο θα πάρουμε, ποιο δεν θα πάρουμε. Αν ακούσετε τον κόσμο που κουβεντιάζει ας πούμε, αυτά τα θέματα, πραγματικά θα πείτε ότι έφτασαμε στα χειρότερα. Έχουμε γονήσει για τα σχέμια και για τους συνταξιούχους. Και πλέον δεν υπάρχει αφορολόγητο στη φαρμακευτική και νοσηλευτική δαπάνη. Και πέρα από αυτά, κύριε Λιάτσο, θέλω να πω και πείτε, ναι, ό,τι θέλετε, βεβαίως, να πείτε. Στις 13 Ιουνίου ναι. Είμαστε στο Τρίτη δρόμο και 13, στη ναι. Θεσσαλονίκη. Τρίτη και 13, ναι. Στις 15 είμαστε στην Αθήνα. Από Θεσσαλονίκη κάνει τη συγκέντρωση. Θεσσαλονίκη, όλη η Μακεδονία, μαζί με την Ήπειρο. Από τη Θεσσαλία και η Θεσσαλία. Από τη Θεσσαλία και κάτω θα έρθουμε στην Αθήνα στις 15. Και γίνεται και στην Κρήτη στις 21 του μήνα. Εκεί λοιπόν εμείς ρίχνουμε το βάρος, εκεί είναι ο κόσμος μας στραμμένος. Και καλά κάνετε. Και θα δώσουμε ό,τι καλύτερο σε οργάνωση για να μας ειδούν. Γιατί ξέρετε τι ακούσαμε. Ακούσαμε ότι ξέρεις, δεν βλέπουμε να διαμαρτύρεται κανένας, ούτε στα σκουπίδια βλέπουν ας πούμε, κάποιους να ψάχνουν. Ας κάνουν μια γύρα εκεί στη Βάθης, να ειδούν εκεί. Και την τηλεόραση, την κρατική, την έχουν υποχείριο. Ας τη στείλουν να δείξει τι τη λένε οι συνταξιούχοι στις συγκεντρώσεις τους. Θα τα ξαναπούμε. Τώρα που είπε ο κύριος Τάτσης, φίλες και φίλοι, Τρίτη και 13, εγώ σας είχα υποσχεθεί ότι θα κάνω και άλλο τραπέζι. Καλό βέβαια τους πολιτικούς και είναι πολύ μεγάλη τιμή και για μένα εδώ πέρα που έρχονται οι άνθρωποι και κουβεντιάζουμε κάθε βράδυ. Την Τρίτη 13 του μηνός. 7 συμπολίτες μας. Αυτό που συνηθίζουμε να λέμε οι απλοί πολίτες. Δεν είναι κανείς απλός πολίτης. Ο καθένας έχει το δικό του το βάρος. 7 πολίτες θα είναι εδώ στην εκπομπή, Τρίτη 13 Ιουνίου, και θα κουβεντιάσουμε όλα τα θέματα. Θα κουβεντιάσουμε αληθινά όλα τα θέματα. Πάμε στον κύριο Μελιγκόνη. Τι γίνεται, Γιώργο? Ο κύριος Τσίπρας σήμερα πήγε στον κύριο Σκουλέντη εκεί στο Υπουργείο Εσωτερικών
Είπε το θέμα είναι να μην φύγουμε από τη σύνοδο με Φέση, όπως φύγανε λέει οι προηγούμενοι με Φέση, και είπε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για λύση, να ανοίξουμε ένα καθαρό διάδρομο για το χρέος της χώρας και ότι πρέπει επίσης λέει να είμαστε αισιόδοξοι. Αυτό είπε ο κύριος Τσίπρας. Γιώργο, το ρεπορτάζ το δικό σου τι λέει τώρα, πού είμαστε, και κατά τη γνώμη σου, θα επαναλάβω το ερώτημα, στην περίπτωση που έχουμε κακές εξελίξεις 15 Ιουνίου, τι βλέπεις να γίνεται? Λοιπόν, να δούμε καταρχάς τι σημαίνει κακές εξελίξεις. Επειδή δεν βρισκόμαστε στο 15, ούτε όπως όλα δείχνουν θα ξαναγυρίσουμε, είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό. Και αν η Ελλάδα αυτό δεν το θέλει μία φορά, όσο και αν ακούγεται κάπως περίεργο, υπάρχουν άλλοι, και κυρίως οι Γερμανοί, που δεν το θέλουν 10 φορές. Έτσι, γιατί θυμίζω ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Θυμίζω ότι επί 7 χρόνια η κυβέρνηση Μέρκελ έχει πάρει ένα πρόγραμμα για την Ελλάδα στην πλάτη της και έχει την αντιπολίτευση των λαϊκιστών από μέσα που λέει όχι άλλα λεφτά στην Ελλάδα, είναι η Ελλάδα βαρέλει δίχως πάντο κτλ. Προσοχή, για να μην ανερούμε τους εαυτούς μας. Λαθεμένο πρόγραμμα έχει πάρει στις πλάτες, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά εν πάση περιπτώσει το έχει πάρει. Οπότε το να ανοίξει τώρα μια τρύπα μέσα στην Ευρωζώνη 3-4 μήνες πριν τις γερμανικές εκλογές, δεν νομίζω ότι συμφέρει κανέναν. Γιατί θα βγουν οι απέναντι, αυτοί που πολεμούν τόσο καιρό τη Μέρκελ, και θα τις πούνε είδες που θα λέγαμε, αφού δεν βελτιώνεται η κατάσταση. Πετάς τα λεφτά των Γερμανών φορολογουμένων. Ναι. Η Ρίστο Εμπαρόδο δεν πετάει κανένα λεφτό, ίσα κερδίζει. Αλλά αυτή είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση που δεν είναι της ώρας, νομίζω. Τώρα, από εκεί και πέρα, το κακό σενάριο είναι να πάρουμε μόνο τη δόση. Να κλείσει η αξιολόγηση που έχει ήδη κλείσει σε τεχνικό επίπεδο και να προχωρήσει το πράγμα. Δηλαδή, ό,τι έγινε το Μάιο του 2016. Το κακό σενάριο είναι αυτό. Δεν υπάρχει σενάριο χρεοκοπίας, δεν υπάρχει σενάριο μη πληρωμής ομολόγων που λήγουν, δεν υπάρχει σενάριο μη πληρωμής μισθών, δεν υπάρχει σενάριο μη πληρωμής συντάξεων. Πληροφορίες για εκλογές μιλάνε σας για κόντρα? Όχι. Δεν μιλάνε. Η διαρροή του Μαξίμου αυτό λέει έμεσα, θα κοντράρουν όσο πάνε. Όχι. Η διαρροή του Μαξίμου φτάνει μέχρι τη σύνοδο με την έννοια ότι πρέπει να γίνει πολιτική συζήτηση για το θέμα. Αλλά για εκλογές δεν μιλάει κανείς και εδώ που τα λέμε δεν έχει πολιτική λογική. Με ποια έννοια? Δεν απαραίτησε τον τόπο βασικά, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Για τον τόπο δεν απαραίτησε εκλογές μέσα στο καλοκαίρι. Σαφώς. Αλλά πέραν αυτού, αν δούμε το θέμα με μια απλή πολιτική λογική, γιατί πολλές φορές εμάς τους δημοσιογράφους μας αρέσει να σεναριολογούμε. Ναι, με απλά λόγια, απλά να τα λέμε. Μας είπες λοιπόν να τα πάρουμε τη δόση. Είναι στα μισά. Ναι. Έχει περάσει όλα τα δύσκολα. Αν δει κανείς το πρόγραμμα είναι εμπροστοβαρές. Από εδώ και πέρα δεν υπάρχουν άλλοι φόροι, δεν υπάρχουν άλλες μειώσεις. Μέχρι το 19. Από τη στιγμή που έχει αρχίσει. Μέχρι το 19. Μέχρι το 19, ναι. Μέχρι το 18 που τελειώνει το πρόγραμμα, για την ακρίβεια. Δεν απόλυτο. Έχουν πρόβλημα στα έσοδα. Μην δεσμεύεστε. Μισό λεπτό. Θα το δούμε. Έχει και ο νομολόγος δίπλα του κόμματος του Ισραήλ. Έχουν υστέρηστα, έχουν τον κόφτη. Μία πρώτη του 18. Φοβάμαι θα έχουμε νέα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, μην ξεχνάμε. Κατασχέσεις ηλεκτρονικές. Μην ξεχνάμε ότι για φέτος δεν υπάρχει το πλεώνασμα. Ο στόχο είναι 1,75. Έτσι. Αυτό πιάνεται πολύ εύκολα. Πόσα χρωστάτε όμως ως κράτος? Αυτό το κράτος. Οπότε, η πολιτική λογική λέει το εξής. Ναι. Μία κυβέρνηση έχει αφήσει πίσω της τα δύσκολα. Έχει μπροστά της 2 χρόνια να ανακάμψει η οικονομία, να της βγει, να προσπαθήσει, να ξεδιπλώσει την ατζέντα, να σταματήσει το κυβερνητικό ρεπορτάζ, να το πω απλά, να είναι μόνο η διαπραγμάτευση, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα από τη διαπραγμάτευση. Και να αφήσει αυτά τα 2 χρόνια να λειτουργήσουν σε βάρος. Γιατί να πάει σε εκλογές στη δυσκολότερη στιγμή της? Δηλαδή δεν έχει καμία πολιτική λογική αυτό το πράγμα. Βλέπω, γράφετε, διαβάζετε. Δηλαδή δεν έχει καμία λογική. Αν δεν μπορεί να δώσει τη λύση, όμως τα κάνει. Μισό λεπτό. Επαναλαμβάνω ότι το κακό σενάριο είναι να πάρει μόνο τη δόση. Και να συνεχίσει το πράγμα και να έχουμε το ρεκόρ του τουρισμού και να συνεχιστούν οι επενδύσεις οι οποίες βρίσκονται ήδη στο δρόμο. Το ρεπορτάζ λέει ότι καθημερινά ένας επενδυτής μπαίνει και ένας βγαίνει από το γραφείο του Υπουργού Οικονομίας, του κυρίου Παπαδημητρίου. Είναι αρκετοί. Για παράδειγμα, σε σχέση με αυτό που ελέγχθη πριν με τα περιφερειακά αεροδρόμια, τα 14, ναι. Δεν είναι απλώς φύγαν από τους Έλληνες πήγαν στους Γερμανούς. Θυμίζω ότι μόλις τελειώσει η τουριστική σεζόν τον Οκτώβριο, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια θα γίνουν 14 εργοτάξια. Με 300 εκατομμύρια επενδύσεις. Δεν είναι τόσο απλό. Η εγγύηση από ποιον? Τα λεφτά, τα 600 εκατομμύρια που έκλαιγε ο Σπίρτης. Μισό λεπτό. Από την Αλφα και την Παλαιστίνα Τράπεζα. Μισό λεπτό. Επειδή είστε επιχειρηματίες, γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι τράπεζες, οι ελληνικές τράπεζες και όλες οι τράπεζες στον κόσμο, αλλά ειδικά οι ελληνικές που δεν έχουν το εύρος των δραστηριοτήτων που έχουν οι υπόλοιπες, δηλαδή να δίνουν στεγαστικά, καταναλωτικά κτλ., κυνηγάνε με το τουφέκι αυτού του τύπου τα ομολογιακά δάνεια. Όχι, γιατί είναι δάνεια για μεγάλες επενδύσεις που τους αποδίδουν κέρδη. Δεν είναι αποκρατικοποίηση λοιπόν αυτό?
Όχι, είναι αποκρατικοποίηση. Είναι με χρηματοδότηση ελληνικών τραπεζών που έχουν ανακεφαλοποιηθεί με δάνεια των Ελλήνων. Όχι, γιατί Γερμανός, αυτά τα λεφτά θα τα πάρουν πίσω και με μεγάλο κέρδο. Τι να κάνουμε. Αυτό λέμε. Μα θα τα πάρουν αυτά τα λεφτά από το πράγμα. Δεν θα βγάλει κέρδο από το δάνειο. Ομολογιακό δάνειο. Ομολογιακό δάνειο. Θα τα πάρουν πίσω με τόκο. Αν εγώ τα πάρω πίσω με τόκο, μια τράπεζα δεν μου το δίνει εμένα. Και α είναι βιώσιμη επιχείρηση και δεν έχω δάνεια. Κύριε Βελόπουλε, σας ξαναλέω. Αφενός υπήρχαν πολύ σοβαρές εγγυήσεις. Αφετέρου, αυτά τα δάνεια τα κυνηγάνε οι τράπεζες και δεν είναι μόνο για τους Γερμανούς. Δηλαδή, συμφωνείτε με αυτό που έχει γίνει. Δεν είναι μόνο για τους Γερμανούς. Σε πολύ μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς επένδυσε που γίνεται τελευταία, γιατί αρχίζει να κάνω λάθος. Πείτε μου μερικές. Να σας πω στην Παπαστράτο, τη Φιλιπ Μόρις, 400 εκατομμύρια. Να σας πω το Μιτιλινέο που βάλετε πρόστιμο προσφατά. Να σας πω το. Αυτοί που βάλετε πρόστιμο προσφατά. Μισό λεπτό, επενδύσετε μου, ζητήσατε. Μην πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Αυτό είναι περσινή, προπέρσινη. Φέτος μου λέτε τώρα. Όχι, ανακοινώθηκε πριν 2 μήνες. Το νέο εργοστάσιο. Πριν 6 μήνες είναι. Είναι πριν 2 μήνες το εργοστάσιο. Προχτές ανακοινώθηκε ότι θα φτιάξει νέο εργοστάσιο αλουμινίου, άλλα 400 εκατομμύρια ο όμιλος Μιτιλινέου. Τώρα. Πού ξέρετε? Στην Ελλάδα. Πού ξέρετε? Πού κύριε Βελόπουλε? Δεν ξέρετε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όχι. Δύο επενδύσεις. Πού? Στην Ελλάδα θα το φτιάξει. Τώρα θέλετε να σας πω. Επειδή δεν έχω χωροταξικό σχέδιο μαζί μου. Λέω άλλες επενδύσεις. Δύο επενδύσεις μου πάτε τώρα. Ναι. Σας ξαναλέω ότι υπάρχουν πολλές. 16.000 επενδύσεις πια στη Βουλγαρία τελευταία 3 χρόνια. Φύγαν Έλληνες επιχειρηματίες. Και περιμένετε να δουν τις επενδύσεις. Ωραία. 16.500 δισεκατομμύρια κάνουν. Άμα θέλουμε επενδύσεις και φορολογία Βουλγαρίας, να ξέρουμε ότι θα έχουμε και συντάξεις Βουλγαρίας. Να τελειώνει αυτή η πλάκα. Μισθή Βουλγαρίας υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Επειδή δραστηριοποιούμε, άκουσε λίγο, 700 ευρώ παίρνει ο εργαζόμενος στη Σόφια. Μαζί με το 1900 και στην Ελλάδα δίνουμε 500. Όχι. Άρα ποιο, εγώ, όχι. 700 ευρώ. 240 είναι ο μισθός και 160 η μέση σύνταξη. 240 και 160. Μεγάλο αξιωματικό στέλεχος μάλλον πριν 700 ευρώ παίρνει. 700 ευρώ στη Σόφια, όχι. Ξεχάσετε τη Βουλγαρία. Παίρνει στέλεχος. Ξεχάσετε τη Βουλγαρία που ξέρατε. Βουλγαρία. Καλά, τέλος πάντων. Λοιπόν. Ξέρετε πόσο είναι μισθός στην Ελλάδα. Το ξέρετε. Εσείς τι λέτε. Καλά που είναι στη Βουλγαρία να πάμε και εμείς. Λοιπόν, κύριε Λιάτσο, συνεχίστε. Συνεχίστε γιατί πρέπει να πάω λοιπόν, το κακό λοιπόν, το κακό είναι μόνο αυτό. Έτσι. Δεν υπάρχει άλλο κακό. Το λέω γιατί όσοι τέλος πάντων έχουμε και το προνόμιο να εκφέρουμε δημόσιο λόγο, υπάρχει και μια ευθύνη να μην δηλητηριάζουμε το κλίμα στην οικονομία. Ναι. Είναι καλό αυτό να το λέμε για το κλίμα. Δεν υπάρχει θέμα θρίλερ, δεν υπάρχει θέμα 15. Εγώ δεν λέω ότι γυρίζει η Ελλάδα σελίδα άμα πάρει μόνο τη δόση. Προφανώς και χρειάζονται κάποια πράγματα παραπάνω. Έτσι. Αυτός ο καθαρός διάδρομος που λέει το ρεπορτάζ ότι επιδιώκει η κυβέρνηση είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, μία λύση για το χρέος ή μία συμφωνία για το χρέος που να δίνει ένα σήμα στους επενδυτές ότι μπορούν να βάλουν τα χρήματά τους εδώ και να μην διακινδυνεύσουν αυτό που λένε οι οικονομολόγοι country risk, το ρίσκο της χώρας. Μάλιστα. Ότι πρόκειται για μια σταθερή χώρα, δηλαδή που μπορούν να βάλουν τα λεφτά τους και να ξέρουν ότι θα επενδύσουν, θα τα πάρουν πίσω, θα αναπτυχθούν, θα κερδίσουν κτλ. Κτλ. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχω την αίσθηση ότι εάν δεν είχε δημιουργήσει η ίδια η κυβέρνηση με έναν λαθεμένο επικοινωνιακά τρόπο υψηλές προσδοκίες για το θέμα του χρέους, δεν θα κάναμε σήμερα αυτή τη συζήτηση. Με την έννοια ότι να θυμίσουμε στους τηλεθεατές ότι με εξαίρεση το PSI που μας κατέστρεψε, η μόνη κυβέρνηση που έχει πάρει κάτι παραπάνω από υποσχέσεις στο θέμα του χρέους είναι αυτή η κυβέρνηση. Σας θυμίζω ότι εδώ και ένα μήνα εφαρμόζονται, προσέξτε, όχι συγκεκριμενοποιούνται και τέτοια, εφαρμόζονται τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος που πήρε πέρσι. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Τώρα, δεν ξέρω εάν είναι πολύ εύκολο με δεδομένο το πόσο κοντά είναι οι εκλογές στη Γερμανία να πάρει η κυβέρνηση την απόλυτη συγκεκριμενοποίηση των μεσοπρόθεσμων που θέλει. Πάντως, στο παρασκήνιο. Το θέλει το Δήμο, πέρα από την κυβέρνηση, το θέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το θέλει και ο κύριος Ντράγκη επίσης. Σύμφωνοι. Αυτά τα δύο που σας είπα είναι τα δύο διαβατήρια για ποσοτική χαλάρωση. Έτσι δεν είναι. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι γίνονται στο παρασκήνιο και το ξέρουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ διάφορες συζητήσεις και ζυμώσεις για το πώς θα μπορούσε να μπει η Ελλάδα στην ποσοτική χαλάρωση ακόμη και χωρίς να ικανοποιηθούν οι αξιώσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Βεβαίως, εδώ έχουν γίνει όλα τα καταστατικά κουρέλια, έτσι. Δηλαδή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να συνεχίσει να είναι σε ένα πρόγραμμα πρέπει να βρίσκει ότι το χρέος του είναι διαχειρίσιμο. Εδώ πάει να βάλει νερό στο κρασί του για να μην χαλάσει τα κέφια του Σόιμπλε και να μείνει στο πρόγραμμα φεύγοντας ή να μείνει και να περιμένει στην άκρη χωρίς να βάζει λεφτά. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως γιατί έχω έχει μια σημασία το γεγονός ότι ο κύριος Ντράγκη προανήγγειλε ότι θα κάνει δική της έκθεση διαχειρισιμότητας του χρέους η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτως ώστε να στηριχθεί σε αυτή για να βάλει τη χώρα στην ποσοτική χαλάρωση. Ούτε αυτό είναι βέβαιο, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Παίζεται ένα σκληρό κλίμα. Ένα σε λίγο θα σας πω, φίλες και φίλοι, τι λέει ο Μακρόν. Για το χρέος αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα το πω. Το ναι. Μόνο που θέλω να πω τελειώνοντας, εντάξει, μας δεσμεύει ως δημοσιογράφος το off the record, δεν μπορούμε να πούμε όνομα, αλλά αυτός ο Ευρωπαίος αξιωματούχος που είπε σήμερα όσα είπε, ο προσκύμενος στον ESM κτλ. Στο παρελθόν και πάντα δηλαδή σε κρίσιμες φάσεις της διαπραγμάτευσης, ήταν η σκληρή φωνή του Σόιμπλε. Ήταν αυτά που έλεγε χοντροκομμένα, που δεν ήθελε να φτάσει μέχρι εκεί ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών. Αυτό συνέβαινε πάντα και να θυμόμαστε πάντα ότι όταν η διαπραγμάτευση χοντρένει, λέγονται και πιο βαριά λόγια. Αλλά δεν χρειάζεται να τα παίρνουν όλα τις μετρητές. Άρα λέτε ότι στη Γερμανία ενταθεί, όταν έχουν εκλογές, μέχρι 15 Ιουνίου θα ενταθούν οι δηλώσεις. Πάντως, κύριε Λιάτσο, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Αυτά που είπε ο κύριος Μελικόνης. Θα πείτε αμέσως μετά. Θα σας δώσω πρώτο το λόγο. Σημειώστε τα όλα. Λοιπόν, άρα μας λέει ο κ. Μελιγκόνης ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε και άλλες δηλώσεις, έτσι φοβερές και τρομερές. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.